Muito bem. Ine Freud. Έχω την χαρά και την τιμή να σας εγχειρίσω την πρώτη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που εκδόθηκε στην μεταπολίτευση για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παράγραφος 2 εδάφιο Α του Συντάγματος για τη διεξαγωγή δηλαδή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Βουλή. Είχα την τιμή να είμαι η πρώτη πρόεδρος Βουλής που υπέγραψε μια τέτοια απόφαση. Θα έχετε την τιμή και τη χαρά να είστε ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα υπογράψει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτή η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την θεσμική επαγρύπνηση, όχι μόνο λόγω της ώρας, αλλά κυρίως λόγω της ευθύνης και για την θεσμική σας εγρήγορση. Σας παραδίδω την απόφαση και εύχομαι όλοι οι πραγματικοί θεσμοί να έρονται στο ύψος των περιστάσεων και να δικαιώνουν αυτό που αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας και είναι η λαϊκή κυριαρχία. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να διαβιώσει τη Βουλή ότι θα ασκήσω στο ακέραιο τα καθηκοντά μου κατά το Σύνταγμα, ιδίως 14η τάξη του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο Α του Συντάγματος, αναφορικά με την προκήρυξη δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα. Και θέλω να επισημάνω κάτι παραπάνω ακόμα. Ας μην ξεχνάμε ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία υπήρξε η κοιτίδα της άμεσης δημοκρατίας.